Ο Κύβο Ερήφθη. Οι εκλογέ για το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα διεξαχθούν στι 24 Νοεμβρίου, ενώ την 1η Δεκεμβρίου θα γίνει ο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα διεξαχθεί 1 με 3 Νοεμβρίου όπω αποφασίστηκε στην Πολιτική Γραμματεία. Η πλειοψηφούσα τάση πρότεινε νωρίτερα να διεξαχθεί συνέδριο 7 με 10 Νοεμβρίου και εκλογή νέου Προέδρου την 1η Δεκεμβρίου. Η συνεδρίαση τη Πολιτική γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μετά τι καταιγιστικέ εξελίξει που ακολούθησαν την πρόταση Μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη. Τρει ημέρες μετά την ψηφοφορία για την πρόταση Μομφής και αφού παρετήθηκαν συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη, Νέος εκπρόσωπος του κόμματος μέχρι την εκλογή αρχηγού θα είναι ο μέχρι τώρα αναπληρωτής Παυσανίας Παπαγεωργίου. Για τρίτο 24ωρο ο Στέφανος Κασελάκης παραμένει σιωπηλό και το αποτέλεσμα της πολιτικής γραμματείας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να καθυστερήσει περαιτέρω τη λήψη των αποφάσεών του και να ανοίξει τα χαρτιά του δημοσίως. Φυσικά και μπορεί να είναι υποψήφιος. Αν το θέλεις, αλλά εδώ κυκλοφοράνε και σενάρια, ας πούμε, ότι περιμένει δημοσκόπηση για να φτιάξει άλλο κόμμα. Ελπίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πίεση όμως έχει αρχίσει και για τα αντίπαλα στρατόπεδα και ιδιαίτερα για τους 100 που ψάχνουν υποψήφιο. Μεταξύ αυτών είναι και η Όλγα Γεροφασίλη, η οποία δημοσίως δηλώνει ότι δεν το έχει σκεφτεί αν θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Σημειώνεται ότι η κορυφαία στελέχη της ομάδας των 100 την καλούν να βάλει υποψηφιότητα.